προστατεύονται και ταυτόχρονα παίρνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να προστατεύσουν και το επιβατικό κοινό. Οι αυτοκινητιστές ταξί στα Χανιά υποβλήθηκαν σε τεστ COVID, αφενός για να είναι οι ίδιοι βέβαιοι ότι δεν φέρουν τον ιό, αφετέρου και να μην υπάρχει η παραμικρή υποψία διασπορά σε πελάτες τους. Αυτό προέκυψε μετά από συνεννόηση με τον ΕΟΔΗ, προληπτικά, και μετά το τερματισμό του τοπικού lockdown, ούτως ώστε να αποδείξουμε για άλλη μια φορά ότι και καθαροί είμαστε, γιατί έχουμε συνεχή επαφές με πολύ κόσμο. Θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει και νωρίτερα, ας πούμε, γιατί έχουμε άμεση επαφή με τον κόσμο, με τουρίστες. Οπότε, τέλος πάντων, καλύτερα αργά παρά ποτέ. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι έγιναν από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ στα Χανιά, που πραγματοποιεί συνεχώς τεστ σε εργαζόμενους προνοιακών ιδρυμάτων, υγειονομικών δομών και άλλων κλάδων. Τα αυτοκίνητά μας είναι από αρχής της καραντίνας, ίσως και η πρώτη που κάναμε στα Χανιά πολύ μας τα αυτοκίνητά μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε και μάσκες και για τον πελάτη όποιος δεν έχει, και αντισηπτικά, και τα καθαρίζουμε συχνά πυκνά. Και είναι μια απόδειξη ότι τα ταξί είναι πλέον, συγκαταλέγονται στα πλέον καθαρά μέσα μεταφοράς. Πιστεύω ότι για μας, για τα ταξί των Χανίων, είναι πρωτοποριακό. Και πάνω απ' όλα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρό μας που για ακόμα μια φορά ενέργησε έτσι ώστε να καταφέρει να γίνει αυτό. Γιατί χρειάζεται κάποια διαδικασία για να μπορέσουμε να κάνουμε το τεστ. Και η αλήθεια είναι ότι είμαστε αναγνωρισμένοι ανά την Ελλάδα, δεν το συζητάμε αυτό. Οι ιδιοκτήτες ταξί των Χανίων, ερχόμενοι καθημερινά σε επαφή με ξένους επισκέπτες και άγνωστο κόσμο, έχουν κάθε λόγο να εργάζονται σε κλίμα ανησυχίας, παρά το γεγονός ότι τα Χανιά είναι από τις περιοχές με τα λιγότερα κρούσματα. Στην αρχή που ξεκίνησε η καραντίνα και τα λοιπά, εγώ τέσσερις μήνες δεν δούλεψα, άρα είχα κάποιο φόβο. Και τώρα ακόμα που δουλεύουμε, ας πούμε, δεν πάβει να μην ξέρουμε ποιο βάζουμε στα μάξια. Καλό είναι να προσέχουμε όλοι μας και ο κόσμος και να μην είναι δύσπιστος, γιατί είναι πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων στους αυτοκινητιστές ταξί των Χανίων αναμένονται τις επόμενες ημέρες.